Κάνουμε σήμερα μια μικρή ενημέρωση για τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Φλόρινα. Όπως θα γνωρίζετε, ότι φέτος τα πολιτιστικά δρόμενα προγραμματίστηκε με την Επιτροπή, η οποία Επιτροπή ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρήσαμε ότι είναι σωστότερο να λειτουργήσουμε αυτόν τον τρόπο, να έχουν λόγο δηλαδή και τα μέλη της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι θεωρούμε ότι έτσι εκπροσωπείται όλη η κοινωνία του Δήμου Φλόρινα. Τα πολιτιστικά θα αρχίσουν 17 του μηνός, 17 Οκτώβρου, και θα ολοκληρωθούν 25 Οκτώβρου. Για το πρόγραμμα και για το τι έχει ετοιμαστεί για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτά, τα πολιτιστικά δρόμενα, θα αναφερθούν ο κύριος Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Επιτροπής που είναι εκεί. Εκτός ότι φέτος θέλαμε τα πολιτιστικά δρόμενα να είναι αποκλειστικά από ανθρώπους φλωρινιώτες ή ανθρώπους που δρούν και δραστηριοποιούνται στη Φλόρινα. Και πιστεύω το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, δεν μπορούσαμε να δούμε και χώρο. Υπάρχει τέτοια πολιτιστική δραστηριότητα που πραγματικά αναγκαστήκαμε να αφιερώσουμε και ένα τρίμερο μετά τα πολιτιστικά στους μουσικούς της περιοχής μας. Αν θα δείτε το πρόγραμμα, είναι συγκροτήματα τοπικά, είναι πολιτιστικοί σύλλογοι, λέσχες, σκάκι, τένις και τα λοιπά, όλοι αυτοί δρούν και δραστηριοποιούνται στη Φλόρινα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι περισσότερο να ρωτήσετε, να σας ενημερώσω. Ότι με εντυπωσίασε και με συγκίνησε ταυτόχρονα ήταν η άμεση ανταπόκριση των συμπολιτών μας, των συλλογών μας και των αθλητικών και των πολιτιστικών. Συμμετείχανε με πολύ μεγάλη χαρά και διάθεση στο πρόγραμμα, σε σημείο που, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, είχαμε πρόβλημα στα στενά περιθώρια του χρόνου, των ημερών. Ναι. Αυτό όμως έγινε και αφορμή, κύριε Καραγιοζίδη, να βγουν και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα φύγουν από το περιθώριο, το στενό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου και θα διαχειριστούν στην υπόλοιπη χρονιά. Μετά από την πρώτη σύσκεψη που είχαμε η Επιτροπή, αφού κάναμε τον προγραμματισμό, και οργάνωση και η συνεργασία μας ήταν άψογη. Πιστεύω ότι καλύψαμε αρκετές εκδηλώσεις σε πολλά διάφορα σημεία, προσπαθήσαμε σε διάφορα σημεία της πόλης, ώστε να υπάρχει η μετακίνηση των ατόμων και συγκεκριμένα τις μεγάλες ηλικίες σε μεγάλες αποστάσεις. Η νέα δημοτική αρχή του πρώτου καλλικρατικού Δήμου αποφάσισε να κάνει νέες τομές στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας, εκμεταλλευόμενη όλο το δυναμικό που υπάρχει σε πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. Προσπαθούμε να δείξουμε όλη τη δουλειά που γίνεται όλη τη χρονιά από αυτούς τους συλλόγους και νομίζω ότι έχουμε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια και με αυτόν τον οδηγό, ο οποίος κρίθηκε πετυχημένος. Συνεχίζουμε αυτή τη φορά με μια συνεργασία Επιτροπής από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία του Αντιδημάρχου και του Δημάρχου. Νομίζω ότι θα κάνουμε πάλι πολύ καλές εκδηλώσεις. Συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι εθελοντές, γιατί έχουμε και πολλούς εθελοντές του Δήμου μας. Και το τελικό αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει, γιατί θα δείξουμε όλη τη δουλειά που έχει γίνει και θα ευχαριστούν όλοι οι πολίτες μας με το ντόπιο δυναμικό που υπάρχει.